Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο της Βολισσού, το διδακτήριο που συμπληρώνει σε λίγα χρόνια το 2028 100 χρόνια ζωής και παρουσίας σε αυτόν τον τόπο. Ένα καταπληκτικό κτίριο, ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικό, το οποίο στολίζει με την παρουσία του την είσοδο του χωριού και έχει χαρακτηριστεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού ιστορικό διατηρηταίο. Σε αυτό το κτίριο στεγάζονται τρεις σχολικές μονάδες. Ξεκινώντας από την κατώτερη, ηλικιακά, είναι το νηπιαγωγείο, είναι το Δημοτικό Σχολείο Βολισσού και είναι και το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Μιχάλης Παπαμαύρος, φέρει το όνομα του μεγάλου παιδαγωγού Μιχάλη Παπαμαύρου. Η Βολισσός συνδέεται πάρα πολύ στενά με τον Όμηρο. Γεγονός είναι ότι πάρα πολλοί ιστορικοί συγγραφείς της αρχαιότητας και των νεότερων χρόνων έχουν αναφερθεί στη σχέση της Βολισσού με τον Όμηρο. Εκείνος όμως που έχει αναδείξει κυρίως τη σχέση του Ομήρου με τη Βολισσό είναι ο Αδαμάντιος Κοραής. Ο Αδαμάντιος Κοραής αγάπησε ιδιαίτερα τη Βολισσό και αφιέρωσε την Ιλιάδα, την έκδοση της Ιλιάδας στην Βολισσό, ονομάζοντάς την Βολισσία έκδοση της Ιλιάδας. Εκείνο το πρόσωπο που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προλεγόμενα της πρώτης έως τέταρτης ραψοδίας είναι ο θρυλικός Παπατρέχας, μία μορφή που ζει εδώ στη Βολισσό και αγαπάει πάρα πολύ τον Όμηρο και τους άλλους αρχαίους συγγραφείς και μάλιστα δίνει σαν μια πρώτη προσφορά για την έκδοση της Ιλιάδας τα τυχερά του, δηλαδή τα χρήματα τα οποία έλαβε εκείνη τη μέρα από κάποιο γάμο, τα θέτει στη διάθεση του Κοραή προκειμένου να γίνει γνωστός ο Όμηρος σε όλο τον κόσμο. Το σχολείο μας, τιμώντας αυτή την προσφορά, ενώ το Γυμνάσιο Βολισσού με ηλικιακές τάξεις, πριν μερικά χρόνια δημιούργησε μία μικρή ταινία για τον Παπατρέχα, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Σινεμάθεια. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που διοργανώνει το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και ήδη έχει γίνει θεσμός που καλύπτει ολόκληρο το Αιγαίο. Πρόκειται πλέον για Φεστιβάλ Αιγαίου. Τότε λοιπόν που ήταν φεστιβάλ των σχολείων της Χίου, το σχολείο μας συμμετείχε με αυτή την ταινία και έλαβε το δεύτερο βραβείο.